Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε στο γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην κυρία Μαρία Αντωνίου που είναι μαζί μας. Κυρία Αντωνίου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροτές μας. Να πω και εγώ μέσω του, ναι, του ραδιοφώνου σας, κυρία Ατσούλη, καλή επιτυχία στους νικητές μαθητές της τρίτης λυκείου που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι αγώνας μεγάλος. Είναι, ναι, μια τελείως διαφορετική χρονιά. Mm-hmm. Είναι μια χρονιά που δοκιμάστηκε από μια πανδημία και που όλα αυτά τα παιδιά βρήκαν το κουράγιο, τη δύναμη να συμμετέχουν και να βάλουν στόχους, να πετύχουν τους στόχους τους. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδιά, δύναμη, κουράγιο στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, και νομίζω ότι το ότι πήρε μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να καταφέρουμε να δοθούν οι πανελλαδικές λίγο μεν αργότερα, αλλά μέσα στις προθεσμίες που πρέπει, έτσι ώστε να έχουμε και να έχουμε τη ροή όπως πρέπει. Πάμε λοιπόν στο ζήτημα. Στο ζήτημα που έχει προκύψει με μια ακόμη ανακοίνωση αμέσως μετά την επίσκεψη Βορύδη και ήσασταν λοιπόν, και εσείς μαζί του εδώ για αυτά τα 3 εκατομμύρια λοιπόν, ευρώ. Να πάμε λοιπόν ότι πέρα από το ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λόγω της μετάβασης σε μορφές ενέργειας που θα είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον, ο δεύτερος αναπτυξιακός πυλώνας, όπως έχει πει και προεκλογικά και μετεκλογικά και ο Περιφερειάρχης ο κ. Κασαπίδης, αποτελεί το κομμάτι της γονοποίησης, που για εκατοντάδες χρόνια, από τη Βυζαντινή περίοδο ακόμα, το εμπόριο ήταν ο μόνος τρόπος επιβίωσης κυρίως της περιοχής μας, της Καστοριάς, ναι, αλλά και της Χιάτιστας, έτσι. Μια ιδιαίτερα και σημαντική οικονομική δραστηριότητα, που τα τελευταία χρόνια, οφείλω να πω, και με την παρουσία του εργοστασίου της Μαβής, είναι ένα εξαιρετικό εργοστάσιο, το οποίο είχαμε τη χαρά να επισκεφτούμε μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να δούμε από κοντά το πώς γίνεται ουσιαστικά μια ανακυκλώσιμη μονάδα, γιατί παίρνει τα υποπροϊόντα από όλα τα Βαλκάνια, των ψαριών, προκειμένου να φτιάξει την κατάλληλη τροφή για τα γουνοφόρα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στις συναντήσεις που είχαμε πραγματοποιήσει και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη, και με τον Υπουργό των Αγροτικής Ανάπτυξης, όσον αφορά το κομμάτι του πρωτογενή τομέα, αλλά και με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, ότι αυτός ο κλάδος, λόγω της πανδημίας του COVID-19, που ξεκίνησε από την Κίνα, ήταν από τους πρώτους κλάδους που ουσιαστικά πλήττεται από τη συγκεκριμένη πανδημία, γιατί οι Κινέζοι δεν συμμετείχαν, δεν έγιναν οι εκθέσεις γούνα στην Κίνα λόγω του COVID, δεν πραγματοποιήθηκαν οι δημοπρασίες, ακυρωθήκανε, όλα αυτά. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν είχαμε τις γεννήσεις των ζώων, των νέων ζώων στα εκτροφεία μας, που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κομμάτι του πρωτογενής τομέα στα εκτροφεία είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια ζώα, περίπου 3, δεν θυμάμαι και γύρω περίπου, αλλά μπορώ να πω ότι με τα σημερινά δεδομένα, τα παγκόσμια δεδομένα, αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό, είναι περίπου το 10%. Είναι ένας καθαρά εξαγωγικός κλάδος, το ξέρει η κυβέρνηση, είναι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις που για εκατοντάδες χρόνια στήριζαν και την τοπική οικονομία αλλά και την ελληνική οικονομία. Σίγουρα ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται και να μιλάει για τις δικές του απόψεις, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα αφήσουμε τα ζωάκια να μην έχουν τροφή ή θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις να κλείσουν. Η ανακοίνωση λοιπόν, αυτό ζητάει ουσιαστικά πάντως, έτσι. Ναι, αλλά να μας πούνε, επειδή βάζουν μέσα και το κομμάτι του περιβάλλοντος και θα ήθελα να είμαστε λίγο προσεκτικοί, δηλαδή η πρόταση ποια θα είναι. Εμείς, μια και βάζουν το θέμα περιβάλλοντος. Όταν κυρία Νατσούλη, όταν όλη η Ευρώπη πηγαίνει και στην ανακυκλωμένη οικονομία, που η γούνα αποτελεί ανακυκλωμένο είδος,
είναι γνωστό, του Green Deal, του Green Deal της πράσινης συμφωνίας, που σημαίνει την περιβαλλοντολογική συμφωνία για κατάργηση των πλαστικών. Πολύ μεγάλη καινοτομία από την Ευρώπη, η οποία όμως ακουμπάει και πάρα πολύ τη χώρα μας. Εδώ θα θέλαμε. Που είναι, που είναι από τις χώρες που θέλουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει να αποτελέσει η χώρα μας ουσιαστικά τη χώρα εκείνη που θα είναι πρωτοπόρα στην πράσινη ανάπτυξη και στην, ουσιαστικά στην απεμπλοκή όλων των υπογόνων δεδομένων, προκειμένου να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε το περιβάλλον. Πώς διαφυλάξουμε το περιβάλλον? Μη προωθώντας το πλαστικό. Μη δημιουργώντας συνθήκες έτσι ώστε να ευνοήσουμε το πλαστικό. Καταλαβαίνω τις φιλοζωικές οργανώσεις, όλοι αγαπάμε τα ζώα, απλά θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι στο πώς γίνεται η όλη παραγωγή και πώς γίνεται και όχι αυτά που βλέπουμε ενίοτε. Επειδή να αυτές παίζονται, οι οργανώσεις, κύριε Αντωνίου, είναι και περιβαλλοντολογικές, θα ήθελα πραγματικά να δούμε κάποια στιγμή, πέρα από τις ανακοινώσεις που βγαίνουν για τα ζώα, να βγει και μια ανακοίνωση και να λέει και να κρίνει που, μάλλον πώς θα σχολιάζει το γεγονός ότι μια πλαστική γούνα θέλει 1000 χρόνια για να λιώσει στη φύση. Ακριβώς, τη στιγμή που η συνθετική, η πραγματική γούνα, η κανονική γούνα αποσυντίθεται στο περιβάλλον μέσα σε περίπου 1 χρόνο. Ακριβώς. Σε μισό χρόνο ίσως. Ακριβώς. Λιγότερο και από χρόνο. Σας λέω, όταν λοιπόν... Μια ανακοίνωση για το γεγονός ότι θέλει 1000 χρόνια μια συνθετική πλαστική γούνα. Γιατί να μην δούμε? Βεβαίως. Γιατί δεν ζητάνε πέρα από την κατάργηση των εκτροφείων και της γούνας λοιπόν, και την κατάργηση της πλαστικής γούνας. Θα πρέπει λοιπόν οι σύνδεσμοί μας, οι φορείς που εκπροσωπούν αυτό το μεγάλο κλάδο σε όλα τα επίπεδα, από τους πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, το For Europe, το IFFF, όλοι λοιπόν οι φορείς, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως στις Βρυξέλλες, γιατί συμμετείχα 2 φορές σε καμπάνιες που γίνανε στις Βρυξέλλες και προσπαθώντας να συνταχθούν μαζί μας ένα μεγάλο κομμάτι από το ευρωπαϊκό, προκειμένου να πείσουμε ουσιαστικά και τους Ευρωπαίους, γιατί εκεί είναι ένα σημαντικό κλειδί, θεωρώ, μια που υπάρχει στο τραπέζι στην Ευρώπη και το κομμάτι του recycling economy, της ανακυκλούμενης οικονομίας, αλλά και το κομμάτι του Green Deal, της πράσινης οικονομίας, έτσι ώστε να πείσουμε λοιπόν το μεγαλύτερο κόμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η γουνοποιία και η τέχνη της γούνας αποτελεί και ανακυκλούμενη οικονομία, αποτελεί και πράσινη οικονομία. Όπως ακριβώς το είπατε, και ανακυκλώνεται και δεν δημιουργεί αυτό στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν συντονισμένα, κυρία Νατσούλη, όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι οι φορείς και τις πόλεις, η τοπική μας αυτοδιοίκηση, η δήμαρχή μας, η περιφερειά μας που στηρίζει, η κυβέρνηση που στηρίζει, γιατί εμπράκτος στηρίζει. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση χωρίς λόγια, με έργα, επιτέλους με έργα και όχι με παχιά λόγια, και το λέω, καταλαβαίνετε, το λέω βάζοντας ιδιαίτερα αστερίσκους, όχι με λόγια, με έργα. Έρχεται να στηρίξει λοιπόν ένα πληττόμενο κλάδο, αρχικά βάζοντας στους πληττόμενους κλάδους του COVID, έτσι ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις της περιοχής μας να κρατηθούν, χρησιμοποιώντας, δίνοντας εργαλεία σημαντικά, το συνεργασία, το ΕΠΗΧ, το εγγυημένο, δανειοδότηση, εργαλεία, επιστρεπτέα προκαταβολή, εργαλεία ώστε να διατηρηθούν επιχειρήσεις, και σύν της άλλης έρχεται εμπράκτος και δίνει 3,50 εκατομμύρια ευρώ κρατική ενίσχυση, προκειμένου να μην σφάξουμε τα ζωάκια, να μην καταργήσουμε το κλάδο, να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Τέτοιου είδους ανακοινώσεις επηρεάζουν. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και μέσω, ναι, και μέσω του ραδιοφάνου σας, κύριε Νατσούλη, τον κύριο Βορύδη, αλλά και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση, φυσικά το Γραφείο Πρωθυπουργού, φυσικά είναι ενήμερος και ο Πρωθυπουργός, ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να στηρίξουμε την περιοχή και τον κλάδο. Εμπράκτος, δίνοντας, σας είπα, βάζοντας και τον κλάδο στους πληττόμενους κλάδους από την πρώτη στιγμή, και κατά δεύτερο ερχόμενοι να βοηθήσουμε
τους εκτροφείς, έτσι ώστε να κρατηθούν και να μπορέσουν να περάσουν αυτή την παγκόσμια κρίση. Γιατί είναι ένα προϊόν που έχει παγκόσμια δεδομένα και δεν εξαρτάται από την τοπική μας οικονομία. Άρα λοιπόν εμπράκτως μοιράζονται στην περιοχή μας 3.050.000 ευρώ, 3.500 ευρώ το δέρμα. Ειλικρινά θέλω να πω ότι θα δώσει αυτό το πρόγραμμα μια μεγάλη ανάσα συνδυαστικά με τον αναπτυξιακό που ήταν κολλημένος, κύριε Νατσούλη, κολλημένος πολλά χρόνια και επιτέλους ξεμπλοκάρει σε αρκετά δεδομένα, έτσι ώστε οι επενδύσεις που έχουν γίνει να μπορέσουν να σταθούν και να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας. Από να την άλλη λένε και άλλες θέσεις εργασίας, ναι, και ή δυνατόν να μπορέσουν σταδιακά, και έχοντας με δεδομένο ότι θα έχουμε ένα αρκετά καλό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας στο κομμάτι της Γούνας, αυτό νομίζω ότι πολλαπλασιαστικά στα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει τις συνθήκες ανάπτυξης που θέλει η περιοχή μας. Τώρα, λέγεται ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, μέχρι το 2023 θα πρέπει να κλείσουν τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων. Ποιος αποφασίζει για αυτή την πολιτική? Αποφασίζει η Ευρώπη για όλα τα κράτη-μέλη ή αποφασίζουν τα κράτη ξεχωριστά για το καθένα, το καθένα για την δική του υπόσταση? Και αν πρέπει, τέτοιου είδους ανακοινώσεις όπως βγήκαν προχθές μετά από αυτές τις εξαγγελίες, αν πρέπει να τη χάνουν απαντήσεων ή αν πιστεύετε ότι πρέπει να τις προσπερνάμε? Σας είπα, εμείς ως κυβέρνηση θέλουμε να μιλάμε με έργα, όχι με λόγια. Και θέλω από αυτές τις οργανώσεις να μας αποδείξουν αν είναι υπέρ του περιβάλλοντος, αν δηλαδή θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον, να μας δώσουν λοιπόν τα δεδομένα εκείνα που πιθανόν προτείνουν την πλαστική γούνα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στον κόσμο όπου αντιλαμβάνεστε ότι λόγω του κλίματος απαιτείται, είναι είδος ανάγκης, έτσι, είναι είδος ανάγκης. Να πούμε στη Ρωσία, στα Βόρεια, στη Σιβηρία κτλ. Άρα καταργώντας λοιπόν αυτήν την δραστηριότητα, αντιλαμβάνεστε ότι αναγκαστικά θα προταθεί το πλαστικό, η πλαστική γούνα. Θα πρέπει λοιπόν να μας αποδείξουν αν η πλαστική γούνα που προτείνεται προφανώς εμέσως είναι πιο φιλική στο περιβάλλον. Μάλιστα. Απλά. Λοιπόν, παρεπιπτόντως έχουμε και κάποια άλλα ερωτήματα από τους φίλους μας. Έχουμε μια ομάδα ερωτημάτων για τους μεταφορείς της Λάρκο, αν γνωρίζετε τι γίνεται ή ποιες μπορεί να είναι οι εξέλιξεις. Και έχουμε και πλευράς αγροτών ερωτήματα, αν θα τύχουν όπως οι εκτροφείς βοήθεια για τον κορονοϊό. Βεβαίως, αφού ανακοίνωσε ο υπουργός. Εκτινοτρόφοι, βεβαίως. Γιατί πέρα από το αυτό που μας αφορά ως περιοχή, ο κύριος Βορύδης στην επίσκεψή του στην Δυτική Μακεδονία, στην Σκιάτισσα, στην Κοζάνη και στην Πλάση. Θα θέλαμε να έρθει εδώ και για το φάρμακο. Ναι, βεβαίως και θα έρθει. Βεβαίως και θα έρθει. Ήδη τον καλέσαμε. Είχε έρθει προεκλογικά πολλές φορές. Θα ξαναέρθει ο κύριος Βορύδης και στην Καστοριά. Σε αυτό το κομμάτι κάτι πρέπει να κάνετε. Γιατί ούτως ή άλλως, κύριε Νατσούλη, πρέπει να βάλουμε μπρος ένα φράγμα Νεστορίου, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που είχαμε ως Καστοριά, όλοι τρέξει για να ενταχθεί το 9, για να προχωρήσει, και το οποίο εδώ και 4 δεν προχωράει. Έχουμε πολλά στα γρανάζια να προχωρήσουν αυτά τα μεγάλα έργα, τα αναπτυξιακά της περιοχής μας. Είχαμε κάνει και μια πολύ καλή συνάντηση, τηλεδιάσκεψη με τον υφυπουργό, τον κύριο Σκρέκα, για το θέμα του φράγματος, για την μελέτη του αρδευτικού, γιατί δεν είναι μόνο το φράγμα, γιατί 4,5 χρόνια η μελέτη του αρδευτικού ήταν 4 χρόνια για να δοθεί σε κάποιον. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Επιτέλους, τέλος πάντων, ξεκίνησε η μελέτη του αρδευτικού, έτσι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που θα βοηθήσει τον αγροτικό τομέα της Καστοριάς να πάρει σάρκα και οστά. Όπως επίσης και πολλά άλλα έργα, το ότι μπαίνει η ΔΕΔΑ για να κάνουμε το δίκτυο του φυσικού αερίου, που κάποιοι λέγανε ότι θα το κάνουν το 9. Το 2009 θα ήταν παραδοτέο. Αλλά δεν παραδόθηκε ποτέ. Εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια.
προχωράμε όλα τα αναπτυξιακά ζητήματα του τόπου μας με σύνεση, με εργατικότητα και με αποτελεσματικότητα. Και αυτό είναι η προσπάθεια που γίνεται. Και έχουμε αποδείξει, κύριε Νατσούλη, προς όλο τον κόσμο, ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε η χώρα να αισθάνεται ξανά υπερήφανη, ξανά να πιστεύει στις δυνάμεις της και να είναι παράδειγμα προς όλο τον κόσμο. Και αυτό νομίζω το πιστώνεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σε όλη την προηγούμενη διαχείριση όλων των ζητημάτων. Ακόμα και την πρόσφατη συμφωνία για την ΑΟΣ με την Ιταλία. Χθες είχαμε τον Πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Προχωράμε βάζοντας και στόχο και το έργο που έχουμε παρουσιάσει. Και αυτό μπορώ να σας το πω ξεκάθαρα και από τη Θεσσαλονίκη στην οποία βρίσκομαι. Όλα τα έργα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός προχωράνε με γοργούς ρυθμούς άσχετα από την πανδημία. Κύριε Αντωνίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Και εγώ ευχαριστώ. Πολλά τα ζητήματα θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Νατσούλη, να τα λέμε και πιο συχνά. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Καλά, ευχαριστώ και τους ακροατές μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με την κυρία Αντωνίου. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας για centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.